Public School. Συνεχίζουμε με την άσκηση 3 η οποία λέει Σχεδίασε έναν κύκλο και μία ακτίνα του ΚΑΠΑ Αλφα. Δεν μας λέει πόσο να είναι η ακτίνα του, άρα παιδιά, εγώ πάω θαραλέα εδώ με το μολύβι μου και σχεδιάζω ένα κύκλο ο οποίος κύκλος έχει προφανώς κέντρο το ΚΑΠΑ και η ακτίνα του ΚΑΠΑ Αλφα. Έτσι, ΚΑΠΑ Α λέει να ονομάσω την ακτίνα βρες δύο σημεία του κύκλου που το καθένα να εισαπέχει από τα κάπα και το α. Παιδιά, χαλαρώστε, πάτε βαθιά ανάσα και σκεφτείτε τι μας λέει η άσκηση. Δείτε τι μας λέει. Βρείτε δύο σημεία που το κάθε σημείο να εισαπέχει από τα άκρα κάπα και α. Μα παιδιά, δύο σημεία, ένα σημείο. Πότε εισαπέχει από τα άκρα ενός ευθυγράμμου τμήματος, όταν αυτό το σημείο βρίσκεται στη μεσοκαθετό του. Άρα στην ουσία, παιδιά, για να σχεδιάσω εγώ να βρω δύο σημεία που να εισαπέχουν από τα άκρα Κ και Α, αφού αυτά τα σημεία πρέπει να ανήκουν πάνω στην μέσοκαθετό, α την πω δέλτα, μέσοκαθετό του ΚΑ, ουσιαστικά θα πρέπει να χαράξω τη μεσοκαθετό. Έχω χαράξει τη μεσοκαθετό. Έχω βρει αμέσω αμέσω και τα δύο σημεία που μου ζητάει η άσκησή μου. Άρα πάμε, παιδιά, να χαράξουμε τη μεσοκάθητο. Πώ. Πρώτα απ' όλα, παιδιά, εδώ υπολογίζω με το μάτι περίπου το μέσο. Με το μάτι, έτσι, με το μάτι. Το μέσον δεν είναι κάπου εδώ. Α το πω β. Άρα, εγώ, παιδιά, τι θα κάνω, Πώς χαράσω τη μεσοκάθητο. Θα πάω και θα σχεδιάσω δύο ωραιότατου κύκλου. Ο ένα κύκλο θα έχει κέντρο το άκρο Κ του ευθυγράμμου τμήματος Κα και ο άλλος κύκλος θα έχει κέντρο το άλλο άκρο Α του ευθυγράμμου τμήματος Κα. Πόση ακτίνα θα έχει ο κάθε κύκλος? Ε, ακτίνα, παιδιά, λίγο παραπάνω από το μισό. Μην πάρει δηλαδή ΚΒ, πάρε λίγο ακόμα, έτσι, ώστε οι δύο κύκλοι να συναντιούνται. Πάρε δηλαδή ακτίνα για τον πρώτο κύκλο, κάπου τόσο, όσο είναι και το πράσινο, κάπου τόσο. Άρα, αν πάω να σχεδιάσω με ένα πράσινο χρωματάκι τον κύκλο, ο κύκλο, α μην πάρω πράσινο, να πάρω ροζ. Ο κύκλο θα πάει κάπω έτσι. Πολύ ωραία. Για πάμε να κάνουμε τα ίδια και για τον άλλο κύκλο. Ο άλλο κύκλο, παιδιά, θα έχει κέντρο το Α, το άλλο άκρο του ευθυγράμμου τμήματο κα, α, Και η ακτίνα του, παιδιά, θα πάλι θα είναι ίδια με την ακτίνα του πρώτου. Ε λίγο παραπάνω από το μισό. Δηλαδή πόσο, ε, τόσο. Όσο μου δείχνει το γαλάζιο. Άρα ο κύκλος, παιδιά, κοιτάξτε πώς θα πάει. Θα πάει κάπως, κάπως, παιδιά, θα πάει... Κάντε το με το δικό σας διαβήτη, παιδιά, θα κάνετε πιο ακριβή σχήματα. Πάντως θέλω να πιστεύω, παιδιά, ότι έχετε λάβει μια καλή αίσθηση των πραγμάτων για να σχεδιάζω την μέσο κάθετο. Οι δύο κύκλοι μου συναντιόνται σε δύο σημεία, ε αυτό το σημείο ας το ονομάσω γ και το άλλο σημείο ας το ονομάσω δ. Ε, η ευθεία που περνάει από τα γ και δ, να την κάνω εδώ με το γαλάζιο, περνάει από το γ και από το δ, ας την πω ευθεία ε, είναι η μεσοκάθετος του ευθυγράμμου τμήματος κα. Και για να καθαρίσω λίγο το σχήμα μου, παιδιά, να δούμε ξεκάθαρα την κατάσταση πώς έχει, Ουσιαστικά εγώ, παιδιά, θα έχω σχεδιάσει μία τέτοια μεσοκάθετο, ε. Να τη μεσοκάθετο ε. Η οποία τι κάνει. Περνάει από το μέσον β, το είχα ονομάσει, έτσι. Από το μέσον β του ευθυγράμμου κάπα Αλφα Και τι άλλο κάνει, παιδιά. Είναι κάθετη σε αυτό. Να το. Οπότε, βρήκα τα δύο σημεία του κύκλου που εισαπέχουν από το κάπα και το αλφα άκρο, ε, παιδιά τα δύο σημεία τα βρήκα. Πάτε δύο σημεία, όποια θέλετε δύο σημεία που να ανήκουν πάνω στη γαλάζια μεσοκάθιτο. Ε, το ένα σημείο πες, θα είναι αυτό εδώ. Ας το ονομάσω Κ. Όχι, Κ το έχουμε βάλει, ε, να το ονομάσω Μ... και το άλλο σημείο αυτό εδώ να το ονομάσω Ν. Μπορούσα να πάρω αυτό το σημείο. Μπορούσα να πάρω αυτό το σημείο. Αυτό το σημείο. Αυτό το σημείο. Δεν έχει σημασία όποιο σημείο, παιδιά, και να πάρω που να ανήκει, να ανήκει, παιδιά, πάνω στη μεσοκάθετο, πάνω στην ευθεία ε, αυτό το σημείο αυτομάτως εισαπέχει από τα άκρα κ και α το ευθυγράμμο τμήματος. Δηλαδή, το άκρο μη, πόσο απέχει από το κάπα μη, Μα η κάπα μη, παιδιά, δεν είναι η ακτίνα του κύκλου. Ε? Δεν είναι η ακτίνα. Πόσο απέχει από το α, Δηλαδή, πόσο είναι το μη αλφα, μα και το μη αλφα δεν είναι, παιδιά, η ακτίνα του κύκλου. Ε, ο κύκλος έχει μία ακτίνα. Άρα, αυτά τα δύο τι σημαίνει, ότι είναι μεταξύ του ίσα. Είναι αυτό που λέμε δηλαδή, παιδιά, ότι το αλφα, το αλφα είπα, το μη με συγχωρείτε, το σημείο μη, ίσα από ποια άκρα από τα κάπα αλφα. Άμα κάνω το ίδιο και για το σημείο νη, Όσο είναι η απόσταση νι κάπα, τόσο είναι και η απόσταση του νι από το άλφα. Αφού και τα δύο παιδιά τι εκφράζουν, ακτίνα πάνω στον ίδιο κύκλο. Άρα και εδώ παρατηρώ ότι το σημείο νι, τι κάνει, ίσα απέχει παιδιά από τα άκρα κάπα κάπα-άλφα. Άρα όντω βρήκαμε δύο σημεία που το καθένα εισαπέχει από τα άκρα κάπα και α το ευθυγράμμου τμήματος με τη βοήθεια πάντα παιδιά της μεσοκαθέτου αυτού του ευθυγράμμου τμήματος κάπαλφα.